Ξανά ζωντανά στο Μανώλη Κωστίδη, διότι η Μανώλη δεν είδαμε τίποτα μπροστά σε αυτά που έχει πει ο Ερντογάν κατά του Μακρόν. Πραγματικό παραλήρημα μέχρι που είπε ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες ο Μακρόν με τον Ερντογάν είχαν τηλεφωνική συνομιλία και είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν δηλώσεις ο ένας τον άλλον και όταν υπάρχει παρεξήγηση να καλεί ο ένας τον άλλον έτσι ώστε να λύνονται οι παρεξηγήσεις. Όμως ο Τούρκος Πρόεδρος σήμερα μίλησε εναντίον του Γάλλου Προέδρου. Ο Μακρόν έχει ανάγκη εγκεφαλικής θεραπείας, τον εγκέφαλο του ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να γίνει εξέταση αν διανοητικά είναι καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και βεβαίως σήμερα ασχολείσαι με τον Ερντογάν, δεν θα κερδίσει τίποτα με τον ασχολείσαι με τον Ερντογάν. Δηλαδή, σε τρίτο πρόσωπο απευθύνει στον εαυτό του ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφέρεται στον Μακρόν με πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για τις δηλώσεις του Μακρόν για το Ισλάμ, για την αυτονόμηση κάποιων Ισλαμιστών. Είναι μια κατάσταση που αφορά τη Γαλλία, όμως ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται να υποστηρίζει τους μουσουλμάνους του κόσμου. Ας δούμε τις δηλώσεις του Ερντογάν και μετά θα εξηγήσουμε και το τι θέλει να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Τις βλέπουμε λοιπόν. Μακρόν. Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Ya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz.